Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΗ Νομού Φλόρινας Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με το Δήμο Φλόρινας, διοργανώνει το πρώτο πανηγύρι της Φλόρινας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Βασιλείου Γιάννη, να μας πει λίγα λόγια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση που κάνατε στο κάλεσμα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σας ευχαριστώ όλους που παρευρεθήκατε εδώ πέρα, ιδιαίτερα. Το Δήμαρχο Φλόρινας, τον κύριο Ιάννη Βοσκόπουλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιάννη Αντωνιάδη, τον εκλεγέντα Περιφερειάρχη μας Μύρο Στέφανο, τον Αντιδήμαρχο Καρακόλη, τον Αντιδήμαρχο Αλεξιάδη, τον Αντιδήμαρχο Ευαγγέλου, τον κύριο Σαπαλίδη, το τεχνικό εκδηλητήριο Φλόρινας, επίσης και τον εκλεγέντα πρόεδρο τοπικού συμβουλίου Φλόρινας, τον κύριο Μουρατίδη. Επ' ευκαιρίας της σημερινής εορτής του Αγίου Παντελήμωνα θέλαμε να αναβιώσουμε το πανηγύρι μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως είπε και η προδιδάσκαλός μας, η κυρία Έλλη Πιδίνη, η οποία κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα εδώ πέρα σήμερα, και όλο το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Δεν θέλω να μακρυγορήσω, δεν θέλω να ξοδέψω χρόνο από τη διασκέδασή σας, αλλά να απολαύσετε τα χορευτικά τα οποία θα ακολουθήσουν. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω, ας έρθει ο κ. Βοσκόπουλος όπως απευθύνει ένα χαιρετισμό, αλλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά που θα τιμήσουμε τον λαογράφο μας και δάσκαλό μας, Λάζαρο Μέλιο. Γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Φλόρινα ο κ. Λάζαρος, και θα το τιμήσουμε με ένα βραβείο το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι η προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λέει πολλά αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ και σε αυτούς που δεν βρίσκονται σήμερα εδώ. Να δώσω συγχαρητήρια στον Σύλλογο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΗ, για την ιδέα αυτή, την περίφημη, να αναβιώσει το πανηγύρι του παλιού για κατά την ημέρα του Πολιούχου της Φλόρινας. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε σε εσάς, συγχαρητήρια σε όλους που κοπιάσανε για να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Και συγχαρητήρια ακόμα περισσότερα, διότι θα βραβεύσετε σήμερα τον κύριο Λάζαρο Μέλιο, θα έλεγα τον δάσκαλο των δασκάλων, έναν λαογράφο εξαιρετικό, έναν λαογράφο ακάματο, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για τη Φλόρινα, για τον ομό Φλόρινας, για όλες τις ομορφιές της Φλόρινας, κάνει περιηγήσεις σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται στη Φλόρινα, τους ενημερώνει για την παράδοση, για την ιστορία της Φλόρινας. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια κύριε Λάζαρα, και πάντα εύχομαι τέτοια στο σύλλογο, πάντα επιτυχίες. Θεσμικοί παράγοντες της Φλόρινας, η επίδοση του βραβείου, όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει σε όλους μας. Απόψε, ότι είμαστε οι συνδιοργανωτές του πρώτου πανηγυρικού γιορτασμού μας. Και ευχόμαστε να πετύχει να γίνει στο Διηνικές μόνιμη παρουσία, όπως ήταν μόνιμη η παρουσία του παλιού πανηγυρίου της Φλόρινας, που ήταν μια όχι απλώς θαυμάσια και ζηλευτή έμπορο πανηγύρης, αλλά ήταν το πανηγύρι της ευρύτερης περιοχής της Φλόρινας, στην οποία ερχόνταν παρουσιαστές μέχρι και από τη Βιέννη με θέατρα δικά τους, που τα παίζαν στην γερμανική γλώσσα και ο κόσμος πήγαινε και στο τέλος πλήρωνε τη συμμετοχή του ο καθένας, καθώς οι θεατρόνιδες γυρίζαν το καπέλο για να βάλουν το νερό καπέλο τους.
Και ερχόταν κόσμος πολλής από παντού. Και αυτό δικαιολογεί την Φλόρινα να το δέχεται αυτό το πράγμα. Γιατί, παρότι είναι χαραδρούπολη, έχει εξόδους προς όλες τις κατευθύνσεις, που σημαίνει ότι ήταν κέντρο προς όλες τις κατευθύνσεις επί Οθωμανοκρατίας και είχε για να ταΐσει τους ανθρώπους 44 χάνια και 44 φούρνους, ταύτα επί τουρκοκρατίας έως και μέχρι το 40. Μην μας φαίνεται περίεργο λοιπόν που οι άνθρωποι αυτοί βρίσκανε κατάλημα. Αυτό μας θυμίζει και τις γιορτές του Αγίου Παντελεήμονα, που ερχόταν απλώς η δική μας χωρική μετά τη χάραξη των νεωτέρων συνόρων και το ποτάμι που είναι δίπλα στον Αγίου Παντελεήμονα και που λείπουν τις πόλεις μας και εξαιτίας του οποίου γίνεται η αναβίωση του πανηγυριού, το οποίο ελπίζουμε να μεταβληθεί σε έμπορο πανήγυρι μεγάλη, ήταν γεμάτο. Την άλλη μέρα της γιορτής οι εργάτες του Δήμου, μόνο τις καρπουζόφλουδες που μαζεύανε και τις πεπνόφλουδες ήταν το κάτι άλλο. Αυτές είναι παιδικές αναμνήσεις και μου επιτρέπετε τώρα να μεταφερθώ και εγώ στην παιδική μου ηλικία των μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και να πω ότι όπως τότε την νεολαία και τα νιάτα μας, έτσι και τώρα μας βάλανε γυαλιά με το χορό τους και με το ό,τι έχουν να παρουσιάσουν από εδώ και πέρα, από τα δρόμενα του τόπου μας, κάθε συγκρότημα τα δικά του. Χορτάσαμε πολύχρωμες στολές, χορτάσαμε κίνηση, χορτάσαμε ομορφιά, νιώτη. Αυτοί με τα δικά τους τα σημερινά δεδομένα μας βάλανε γυαλιά. Εγώ, από αυτά που θυμάμαι στα μικρά μου χρόνια, το πανηγύρι αυτό γινότανε εκεί που είναι σήμερα τα λεγόμενα αναπηρικά. Δηλαδή, από τον νότιο τοίχο του στρατοπέδου έως την οδό Καραμαλή και Μοναστηρίου και ένα μέρος που ήταν άνοιγμα και δεν είναι σπίτι όπως τώρα, του Τσιφλικιού. Εκεί κατά σημεία ήταν χωρισμένες όλες οι συντεχνίες που παρουσιάζουν τα δικά τους προϊόντα. Ήταν οι κουδουνάδες για να πάρουν οι πτσοπαναρέοι τα κουδούνια για τα πρόβατά τους, τις αγγελάδες τους κτλ. Πιο εκεί ήταν τα μανάβια, πιο εκεί ήταν κάτι που πουλούσαν τυριά, ξέρω εγώ, τα λακτερά κλπ. Αλλά πιο εκεί ήταν και το ζωοπάζαρο, στο οποίο γινόταν οι συναλλαγές στα διάφορα ζώα και γινόταν μάλιστα πολλές συναλλαγές σε άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια τα τελευταία τα συμπαθητικά, τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να τα δούμε και ήταν το πιο ωραίο ζώο για να εξυπηρετήσει τον κάθε καλό νοικοκύρη στα χωριά μας την εποχή εκείνη. Σήμερα αντικαταστάθηκε με αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Εμείς τότε πιτσιρικάδες, το μόνο που τρέχαμε στο πανηγύρι ήταν να δούμε τα παιχνίδια και τα κουλούρια. Τα κουλούρια γιατί σήμερα απολαμβάνουμε ένα κουλούρι, το οποίο είναι ωραίο, νόστιμο κτλ. Τότε όμως υπήρχε πολλές ποιότητες και μεγέθη. Εκτός από το τωρινό κουλούρι, το οποίο τότε γινόταν σε βρασμένο νερό και όχι απλά όπως τώρα, υπήρχε και το σιμίτι. Υπήρχε και το μισό σιμίτι που το λέγαμε σιμιτάκι. Αυτό ήταν μαλακό. Ωραιότατο έδεσμο και αν το άφηνες μια μέρα να στεγνώσει, τότε μόνο με σκεπάρεις. Υπήρχε και το αυγοκούλουρο, ένα κουλούρι που γινόταν και με αυγό, το οποίο έσπανε και άμα σπέφτε κανένα κομμάτι κάτω, το πέραμε, το φυσούσαμε και το ξανατρώγαμε, γιατί ήταν λαχταριστό. Όσο για τα παιχνίδια που πηγαίναμε να δούμε, ήταν βιοφυσικά, ήταν βιομηχανικά, γιατί εμείς ήμασταν χορτάτοι από εκείνα τα παιχνίδια, τα οποία μας έκανε κάποια γιαγιά, κάποια μαμά, ράβοντας όμορφα διάφορα πανιά και αν τυχόν έκαναν κάποια φυσιογνωμία με μελάνι που υπήρχε βέβαια τότε, τότε η καρπικούλα μας ήταν μοναδική και τη χαιρόμασταν όλοι. Φυσικά το τρέξουμε ήταν πελώριο, 15 μέρες κρατούσε το πανηγύρι και επραγματοποιείται της μικρής Παναγιάς όπως λέμε, στις 8 Σεπτεμβρίου. Κίνηση πολύ μεγάλη στη Φλόρινα,
αφήναν και τα χρήματά τους, έρχονταν και χωρικοί μας οι οποίοι πουλούσαν τα προϊόντα τους, γίνονταν διάφορες εναλλαγές, αλλά μεταξύ των άλλων ήταν και μια ευκαιρία να δουν τη μεγάλη κάποια κοπέλα, κάποιο γαντρό και πολλά συνεκινήσια πραγματικότητα τότε. Υπάρχουν σήμερα στη Φλόρινα και κάποιοι που είναι μεγαλύτεροι από μένα και οπωσδήποτε η αναμνήση τους από την εποχή εκείνη έχει κάτι περισσότερο από αυτά που ξέρουν. Παράκληση λοιπόν θερμή όλων μας, πρώτα του κύριου Δημάρχου και μετά του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου ΔΕΗ, κάποια ιδέα, κάποια σκέψη, κάποια ανάμνηση από την εποχή εκείνη να μας τα πούν και στον δρόμο να μας βρουν. Όχι μόνο εμένα, πρώτα τον κύριο Δήμαρχο. Εξάλλου και ο πρώτος πολίτης της πόλης. Είναι υποχρεωμένο να τα ακούει. Και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα. Γιατί λέμε στον Δήμαρχο τρέχω. Αλλά και οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ώστε το δεύτερο που θα γίνει να είναι βελτιωμένο από το σήμερα. Και απλό πανηγύρι να πάρει ευρύτητα, να γίνει κάτι μεγαλειώδες, ώστε να μπορέσουμε να το μετατρέψουμε σε έμπορο πανήγυρο για το καλό της πόλης μας, να ακουστεί η πόλη μας και να επαναφέρουμε κάτι που είχε χαθεί εδώ και μια 80ετία τουλάχιστον, γιατί έσβησε παντελώς, όσο θυμάμαι εγώ, λόγω της πρώτης επιστρατεύσεως το 1939 τον Αύγουστο, σαν μετάβριο, η οποία έγινε επειδή μπήκε ο Μουσολίνη με τους Ιταλούς στην Αλβανία και ο οποίος το 1928, και εδώ τελειώνω, είχε κάνει διπλωματικό διάβημα στην ελληνική κυβέρνηση του 1928, διότι τότε κατασκεύασε το νέο δρόμο, όπως το λέμε σήμερα, που είναι η λεωφόρος Νίκης, η οποία στο κέντρο της πόλης ονομάζεται Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σκεφτείτε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να μεγαλουργήσει το απόψινό πρώτο πανηγύρι εξαιτίας του πολιούχου της πόλης μας, Αγίου Παντελεήμονου. Ευχαριστώ πολύ.